Λοιπόν, παρακαλώ τους δημοτικούς συμβούλους να εισέλθουν. Κύριοι συνάδελφοι, καθίστε στις θέσεις σας. Πάμε στα θέματα τα υπόλοιπα εκτός ημερησίας. Το πρώτο είναι η λήψη απόφαση για τη δεύτερη παράταση της οριζόμενης υπό τη συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία συντήρησης καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή υπαλλήλων των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών του Δήμου στο Διεθνές Συνέδριο του ΠΑΣΒΙΝ που θα διεξαχθεί 4, 5, 6 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Ρωτάω, αλλά δεν απαντάτε, κύριε συνάδελφε. Διαφωνείτε σε αυτό? Την είδαμε. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας συντήρησης καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης. Συμφωνείτε όσο μας ζητηθεί. Ομόφωνα. Δεν συμφωνείτε, κύριε συνάδελφε? Είναι στα εκτός ημερησίας. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας συντήρησης καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Το 5. Παράταση οριζόμενης υπό τη συμβάσεως προθεσμίας για τις εργασίες για την έκδοση ιστορικού λευκώματος για την πόλη του Ηλίου. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί? Θα συζητηθεί μέσα και θα το... Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Το 6. Λήψη απόφαση για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηλίου και Κινσέπ. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 7. Έγκριση πίστοσης και διάθεση ποσού 2.200 ευρώ, παρακαλώ, με ΦΠΑ, τεχνικές προδιαγραφές και καθαρισμός τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών του Δήμου Ηλίου. Συμφωνεί το σώμα να ζητηθεί? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και το 8 είναι το ψήφισμα που πρότεινε ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα και αυτό, ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Καλό θα είναι. Κάθε φορά βλέπουμε έρχονται 6, 7, 8 θέματα εκτός ημερησίας. Κύριε συνάδελφε, έχετε. Δεν μπορείτε να τα προβλέψετε. Είναι τόσο επίγοντα που έρχονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχω επισημάνει στις υπηρεσίες και στους αντιδημάρχους. Ερχόμαστε είναι εδώ. Το πρώτο τελευταίο συμβούλιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δέστε το αυτό, όμως να μην επαναλαμβάνετε κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το πρώτο θέμα είναι η λήψη απόφαση για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε? Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Τοποθέτηση. Η κυρία Τσίτσου. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν. Στη συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση Δήμου Κινσέπ, πού οφείλεται αυτή η μείωση από 463 σε 63.500? Πού οφείλεται? Η κυρία Βουμπυράκη. Είναι και στα θέματα εκτός ημερήσιας. Γίνεται μερική υλοποίηση γιατί αναμένονται εγκρίσεις συμβάσεων, οπότε δεν θα χρειαστούμε το συγκεκριμένο κονδύλι στο συγκεκριμένο κωδικό, οπότε γίνεται μάλιστα μείωση και χρησιμοποιούνται τα χρήματα σε έναν εναλλακτικό μάλιστα κωδικό. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Τοποθέτηση. Ναι. Κυρία Τσίτσου, τοποθέτηση. Συμφωνούμε με την αναμόρφωση, εκτός από το σημείο που μιλάει για τον καθαρισμό καπί του Δήμου Ηλίου. Υποθέτω ότι είναι το θέμα που έχουμε παρακάτω, έτσι? Εκεί δεν αναφέρεται. Σε αυτό λοιπόν διαφωνούμε, θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Έγκριση διενέργειας και σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον καθορισμό των κτηρίων 8 ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Ηλίου με ιδιωτικό συνεργείο καθορισμού διάρκειας ενός έτους. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφε, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς και η κυρία Τσίτσου. Η κυρία Τσίτσου έχει το λόγο. Ναι, τώρα που ήρθαμε πάλι στο ίδιο θέμα, θέλαμε δεν θέλαμε. Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό, φαντάζομαι, επαρκές, που να μπορεί να καθαρίζει τα ΚΑΠΗ. Γι' αυτό λέτε, αυτό είναι το αιτιολογικό, να δοθεί σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει το θέμα και όταν ήταν για τους αθλητικούς χώρους. Αυτό που βλέπουμε είναι κομμάτι-κομμάτι καθαριότητα να δίνεται στους ιδιώτες. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος πρόβλεψη, αλλά σε ένα εύλογο διάστημα όλη η καθαριότητα θα δοθεί στους ιδιώτες. Έχουμε πλήρη διαφωνία με αυτή τη γραμμή που έχετε, που έχει διοίκηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να παλέψετε για προσωπικό μόνιμο στην καθαριότητα
και όχι να τα δίνετε, να υπακούετε σε όλες τις κυβερνητικές εντολές και της Τρόικας και να μην εισηγήσετε τέτοιου είδους θέματα. Και ενώ λέω δεν έχουμε προσωπικό υποτίθεται για να καθαρίζουμε τα καπί, να το ξαναπώ για να κατεβάζουν τις αφίσες και τα πανώ, έχετε προσωπικό. Είναι πολιτική σας επιλογή και αυτό με την οποία διαφωνούμε πλήρως. Ο κύριος Κουτσιανάς. Ενώ λοιπόν η ανάγκη της καθαριότητας μιλάμε για πάγιες ουσιαστικά και διαρκείς ανάγκες και κανένας δεν αμφισβητεί από εδώ μέσα ότι το πρόβλημα δημιουργείται από την κεντρική πολιτική εξουσία, το πρόβλημα όμως αναπαράγεται από την τοπική εδώ εξουσία και το αναπαράγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εσείς. Όπως στην κεντρική πολιτική εξουσία ο Μητσοτάκης είχε πει στις καθαρίστριες, και τι έγινε δηλαδή που χάσατε τις δουλειές σας, δημιουργήστε μία μη κυβερνητική οργάνωση, μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, μπέστε στο διαγωνισμό, πάρτε τη δουλειά, να η ευκαιρία. Λοιπόν, εσείς με τον ίδιο τρόπο αναπαράγετε και μάλιστα αναπαράγετε αυτή τη λογική. Έχετε, ενώ έχετε, έτσι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε πριν, εκείνο το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, να κατεβάζει τις όποιες αφίσες, τα όποια πανό, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό για τα καπί. Εμείς διαφωνούμε και καταψηφίζουμε. Διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε και διαχειρίζεστε κάθε φορά τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους ζητήματα. Ουσιαστικά ενισχύεται και αναπαράγεται την πολιτική σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο στο Δήμο και βεβαίως το καταψηφίζουμε. Και μάλιστα έχετε πλέον έχετε φτάσει σε τέτοιο σημείο η διοίκηση που έχετε αναιρέσει και ακόμα και τα όποια ψήγματα διεκδίκησης μπορεί να υπήρχαν στη δική σας παράταξη πριν από κάποια χρόνια, εσείς οι ίδιοι πλέον τα έχετε αναιρέσει. Έχετε γίνει πλήρως yes sir απέναντι στην κεντρική πολιτική εξουσία. Μάλιστα. Υπάρχουν δευτερολογίες. Ο κύριος Κακούρης θέλει δευτερολογία και ο κύριος Τριανταφύλου. Ο κύριος Κακούρης. Εγώ ήθελα να κάνω μία άλλη πρόταση στη διοίκηση. Τα καπί έχουν καταντήσει να είναι καφέ δε τζάμπα, πορτοκαλά δε τζάμπα, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα λοιπόν προσωπικού, δωρεά, ναι, και προεκλογικά κτλ. Λοιπόν, δεν μπορούν εκεί μόνοι τους να το καθαρίσουν, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί το προσωπικό το αναγκαίο που να τους κάνουμε και αυτή την παραχώρηση. Ας δουλέψουν λοιπόν εθελοντικά και ας μην πληρώσουμε κι άλλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τριανταφύλου, παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριε Τριανταφύλου, παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριοι συνάδελφοι, όπως θα είδαμε, η καθαριότητα των καπί θα γίνεται 2 ώρες σε 3 μέρες και 1 ώρα 2 φορές τη βδομάδα για τα ΒΣΕ και λοιπά. Σύνολο 1,6 ώρα τη βδομάδα ανακαπή. Θα προσληφθούν από την εταιρεία της ενοικίασης εργαζομένων προσωπικό που θα παίρνει 5 δεκάρες και η εταιρεία θα πάρει 34.000 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί το δημόσιο να μειώνει το προσωπικό του για να κερδίσει χρήματα και από την άλλη πλευρά τα δίνει πολλαπλάσια στους ιδιώτες για να κερδοσκοπούν. Κύριε συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Αυτήν εφαρμόζεται και αυτήν καταγγέλουμε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό. Έχουμε τοποθετηθεί κατ' επανάληψη, έχουμε μεταφέρει σε κάθε αρμόδιο
τις θέσεις και τις απόψεις μας και τις ανάγκες μας. Έχουμε πει ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι χρειαζόμαστε καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μας δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο να προσλάβουμε αυτό το προσωπικό και μας αναγκάζει να κάνουμε όχι μόνο την περίπτωση αυτή της ανάθεσης έργου για τον καθαρισμό των ΚΑΠΗ, αλλά ακόμη και συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και σε ένα άλλο ευαίσθητο τομέα που είναι η παιδική σταθμή, όπου οι επιλογές γίνονται και με κάποια κριτήρια που αποκλείονται οι ίδιοι εργαζόμενοι λόγω του ότι δεν έχουν μόρια ανεργίας, με αποτέλεσμα την επόμενη φορά να έχουμε και διαφορετικούς εργαζόμενους, κάτι που δεν είναι σωστό για τον συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η μελέτη που έγινε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και για το προσωπικό που πρέπει να έχουν έδειξε ότι ο Δήμος Ηλίου έχει 60 εργαζόμενους λιγότερους, αφού προσμετρούσε την εποχή που έγινε η μελέτη τους σχολικούς φύλακες, 39 άτομα, και 19 δημοτικούς αστυνόμους, 58 συνολικά άτομα, αφού προσμετρούσε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πάνω από 100 άτομα, άρα 158 και 60 που βγάζουν ότι μας λείπουν, 218 άτομα, περίπου 220 άτομα πίσω είναι ο Δήμος Ηλίου, σύμφωνα με την μελέτη που έκανε το Υπουργείο. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα του καθαρισμού των ΚΑΠΗ, δεν είναι τόσο πολύ απλό, κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε αυτής της λογικής, αλλά έχουμε να επιλέξουμε ή να κλείσουμε ουσιαστικά τα ΚΑΠΗ, γιατί βάζουν προσωπική εργασία να απαντήσω στον κύριο Κακούρη και να του πω ότι θα μεταφέρουμε την πρότασή του στο ΚΑΠΗ να αυξήσουν τις ώρες δουλειάς. Αλλά να μεταφέρετε και το αλλά πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε τα ΚΑΠΗ. Θα ανεχτούμε λοιπόν όλες τις κατηγορίες που κάνετε με σκοπό να λειτουργήσουμε τα ΚΑΠΗ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Τώρα, δεν πρέπει να συγχέομαι την αφίσα με τον καθαρισμό των ΚΑΠΗ. Διότι, θα σας πω, είμαι βέβαιος ότι η κυρία Τσίτσου, η οποία εισηγήθηκε το θέμα, γνωρίζει ότι προβλέπεται από τον νόμο η απαγόρευση και μάλιστα ήρθε και η εγκύκλειος τώρα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής. Είναι θέμα νόμου. Και αυτό παρακαλώ. Ο καθένας για αυτή την περίοδο να επιτρέπεται και για την άλλη να απαγορεύεται. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό προβλέπεται. Εγώ οφείλω να σας το πω. Θα πρέπει να σας το πω. Και πιστεύω το γνωρίζετε, αλλά πρέπει να το πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακουστεί. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Βλάχου. Κλείνω με την παρατήρηση. Κλείνω με την παρατήρηση που έκανε. Κύριε Σταματόπουλε, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Την παρατήρηση που έγινε από συνάδελφο προηγουμένως για την εκδήλωση αλληλεγγύης, είναι μια εκδήλωση για την οποία έχουν την πρωτοβουλία όλοι οι σύλλογοι. Δεν είναι, δηλαδή μην τα αναγάγουμε όλα σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Έτσι. Και ούτε μπορεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να σηκωθεί να φύγει. Επειδή, πού το είδατε γραμμένο αυτό, επειδή έχουμε εκλογές. Βεβαίως
το ξέρετε και το βλέπετε, δεν κάνουμε καμία απολύτως υπερβολή. Το αντίθετο. Θα είχα να σας πω πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ύστερα από τις τοποθετήσεις, ποιοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης, ποιοι καταψηφίζουν. Καταψηφίζει το αριστερό σχήμα Ηλίου, ο κύριος Μπατσής, η λαϊκή συσπήρωση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Συγγνώμη. Καταβολή αποζημίωσεων βάσει τη πράξη αναλογισμού 21-2008 για την απαλωτρίωση τη οδού Γαστούνη, πεζόδρομο, στο οικοδομικό τετράγωνο 21-12 περιοχή ραδιοφωνία. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι. Υπάρχουν τοποθετήσει. Ομόφανε, κύριε συνάδελφοι. Ερωτήσει. Τοποθέτηση. Ο κύριο Τριανταφύλου. Ένα σχόλιο. Απλό. Θυμόσαστε σε προηγούμενο συμβούλιο για τη ραδιοφωνία. Δεχτήκαμε έξω δικαστικά μία τιμή μονάδας 350 ευρώ το τετραγωνικό. Το Μάρτιο του 2013 το δικαστήριο έβγαλε τιμή μονάδος 280. Και αν το δικαστήριο γινόταν το Μάρτιο του 2014 θα έβγαζε 220. Απλά για τα πρακτικά. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο 4, που είναι λήψη απόφαση για την έγκριση της υπαριθμών οικονομικής μελέτης 4-2014 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου συντήρησης επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Έχετε δει το συγκεκριτικό, συνάδελφοι, ομόφωνα. Καταψηφίζει ο κύριος Τριανταφύλου. Α, τοποθέτηση. Ότι είσαι σοσιαλδημοκράτης το ξέρω, αλλά ότι είσαι και μάγος δεν το ξέρα. Δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, ούτε μάγος, κύριε συνάδελφε. Άρα δύο πράγματα δεν ξέρατε. Συνεχίστε στην τοποθέτηση. Μπορώ να βγάλω το δεύτερο συγκριτικό. Δεν το παγώ. Λοιπόν, όταν συζητάγαμε σε προηγούμενο θέμα πριν από δύο συμβούλια το ζήτημα των σχολείων, εκεί κρίναμε όλοι ότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις εργασίες, διότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα με τους μαθητές, πάνε τα τζάμια, πάνε τις βρύσες, τους νηπτήρες κλπ. Και πρέπει να, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα επισκευάσουμε από την αρχή. Και γι' αυτό δεν βάζουμε ποσότητες, ό,τι προκύψει. Ερχόμαστε σήμερα και σε ένα θέμα που λέγεται συντήρηση επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, που θεωρείται ότι οι φθορές είναι συγκεκριμένες, άρα και οι παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένες, και ερχόμαστε πάλι και δεν έχουμε καθορίσει τι εργασίες θα κάνουμε σε κάθε αθλητικό κέντρο. Μηδέν εργασίες σε όλα τα κονδύλια, που σημαίνει ότι θα γίνουν οι εργασίες μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού, που είτε η υπηρεσία είτε ο εργολάβος θα το καθορίσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό. Τώρα προσπαθείτε να συνεννοηθείτε τι σας λέω. Αν θέλετε αφήστε με και μετά... Σας ακούνε με προσοχή, κύριε συνάδελφε. Βγήκατε, κάντε στις σκέψεις σας και τις λέτε. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να συνεχίζουμε αυτή την τακτική, να δίνουμε ελευκό στους εργολάβους του τι θα κατασκευάσουν στον τομέα της συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ή και άλλων, γιατί θα πάμε και σε άλλο έργο μεταγενέστερα που είναι της ίδιας λογικής. Είναι δηλαδή, το δίνουμε κατά αποκοπή, κατασκευάζει αυτός και πληρώνουμε εμείς. Και όχι κατασκευάζει αυτά που εμείς του έχουμε από πριν σαν Δημοτικό Συμβούλιο υποδείξει. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε από την τοποθέτηση του κυρίου συναδέλφου. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε, ή καταψηφίζει η λαϊκή συσπήρωση. Ομόφωνα για την έγκριση μελέτης. Ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο. Είναι λήψη από... Το 5 αποσύρεται. Στο 6. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξωτερικού φωτισμού σχολικών κτηρίων εργολαβία ΔΕΛΤΑ 708. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα. Με τις γνωστές θέσεις των παρατάξεων. Απλά κάποια στιγμή οι παρατάξεις πρέπει να εκφράσουν τις θέσεις τους. Εκτός από τον κύριο Τριανταφύλου που την εξέφρασε. Λοιπόν, στο 7, λήψη απόφαση για ένα νέο στάθμευση αμαία που τον εξυπηρετούν των ατόμων με αναπηρία αμαία. Όχι, δεν ήταν διαφοροποίηση αρνητική, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα.
Το 8. Λήψη απόφαση για ηλιοτομία ημί δένδρο σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. Ομόφαργοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 9. Έγκριση πίστοση και διάθεση ποσού 10.824 ευρώ με ΦΠΑ. Τεχνικές προδιαγραφές και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης μουσικής εκδήλωσης με τους Κώστα Μακεδόνα, Ζωή Παπαδοπούλου και την ορχήστρα Έμετρων στις 28/6/2014 για την πραγματοποίηση της Λευκής Νύχτας σε κεντρικά σημεία της πόλης. Έχετε δει το σχετικό, κύριε συναδελφέ, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς, ο κύριος Τριανταφύλου και ο κύριος Μπατσής ερώτηση. Ναι, επειδή συνέχεια με τραβάτε από τα αυτή ότι δεν κρατάω τη διαδικασία, προσπαθώ να την πάω τη διαδικασία όπως λέμε. Λοιπόν, αν υπάρχει ερώτηση, ο κύριος Κουτσιανάς και ο κύριος Μπατσής. Ο κύριος Κουτσιανάς. Ο κύριος Τριανταφύλου έχει ερώτηση. Συνεχίστε, κύριε Κουτσιανά. Η ερωτήση είναι η εξής. Αν αυτό το ποσό πρώτα απ' όλα είναι από ιδίους πόρους του Δήμου ή είναι από ΕΣΠΑ. Δεύτερη ερώτηση είναι επειδή το ίδιο θέμα το είχατε φέρει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το είχατε αποσύρει. Το ποσό αυτό το οποίο προβλέπετε, κατά πόσο μεγαλύτερο είναι από το ποσό το οποίο είχατε φέρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τρίτη ερώτηση, αν από τότε που έγινε η περίφημη Λευκή Νύχτα διερωτήθηκε ή ρώτησε η Δημοτική Αρχή τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο, από τότε που έγινε η Λευκή Νύχτα, πόσα λουκέτα σε μαγαζιά μπήκανε και αν υπήρξε και πόσο η αύξηση του τζίρου. Μάλιστα. Ο κύριος Τριανταφύλου. Ερώτηση. Παρακαλώ λίγο ησυχία, κύριε συνάδελφε. Εγκρίνουμε πίστοση διάθεσης ποσού για να πραγματοποιηθεί μία συγκεκριμένη εκδήλωση ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν προκύπτει και για όσους απουσιάζουν από το Συμβούλιο τα ηχητικά είναι μέσα στην τιμή αυτή. Δηλαδή μπορεί να γίνει εκδήλωση χωρίς ηχητικά. Τα εφέ της εκδήλωσης, φωτιστικά κλπ. Είναι μέσα στην τιμή. Δηλαδή μπορεί να γίνει εκδήλωση χωρίς εφέ. Τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, των συνθετών κλπ. Είναι μέσα στην τιμή ή είναι έξω από την τιμή. Γιατί εκείνος ο οποίος εισπράττει για να κάνει την εκδήλωση είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να πληρώσει και δικαιώματα. Αυτά είναι έξω από ό,τι δείχνει, ενώ πρέπει να είναι μέσα στο ποσό, το πιθανότερο είναι έξω και αυξάνει το κέρδος της εταιρείας που παίρνει αυτά. Ως ερώτηση, ως τοποθέτηση θα το καλύψουν άλλοι. Ο κύριος Μπατσής. Αν πήραμε τα περσινά χρήματα της περσινής εκδήλωσης, αν τα πήραμε από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Ο κύριος Δεύτος. Να πω στον κύριο Κουτσιανά ότι η εκδήλωση είναι από ίδιους πόρους και ο προϋπολογισμός της είναι μειωμένος πάνω από 50%. Πέρσι 40, φέτος είμαστε στα 19.500 και επειδή έθεσε το θέμα της προηγούμενης εκδήλωσης που αποσύρθηκε, αποσύρθηκε γιατί είχαμε κλείσει την κυρία Μελίνα Ασλανίδου, η οποία τελικώς ακύρωσε τη συμφωνία και πήραμε την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ήταν 500 ευρώ φθηνότερη. Εντάξει. Σε σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Τριανταφύλου, είναι όλα τα λεφτά εκτός από τον ήχο. Εμείς έχουμε συνεργασία με τον κύριο Μπούνια. Ο κύριος Μπούνιας θα καλύψει ηχητικά την εκδήλωση. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τοποθετήσεις. Λοιπόν, ο κύριος... Ναι, θα απαντηθεί, εντάξει, θα απαντηθεί. Θα τοποθετηθεί πάλι. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς. Ναι, επί της διαδικασίας, λέω, επί της διαδικασίας. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Δεύτο. Δεν δώσατε διευκρίνηση. Στον κύριο Μπατσή.
Ναι, στην ερώτηση αν τα περσινά χρήματα από το. Το ΕΣΠΑ το διεκδικούσε η εταιρεία Πολύτροπων Τέχνης, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο της, και αυτή διεκπεραιώνει τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κύριος. Παρακαλώ! Απάντησε, σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσιανάς, τοποθετήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς, κύριε Τριανταφύλου, θέλετε. Ο κύριος Σταματόπουλος. Άλλος, κύριος Σταματόπουλος, ο κύριος Κανελόπουλος. Άλλος τοποθέτηση. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσιανάς. Προφανώς σαφέστατα και από την απάντηση του κύριου Δεύτου, όχι τα λεφτά δεν ήρθανε. Δεν ήρθε σένς και χρεώθηκε για άλλη μια φορά στο όνομα των ΕΣΠΑ ο ίδιος ο Δήμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στο εισηγητικό. Μας κάνει εντύπωση το εξής. Ξεκινάτε και λέτε στο εισηγητικό ότι ο Δήμος Ηλίου θα χρειαστεί να οργανώσει. Το θα χρειαστεί από πού προκύπτει δηλαδή. Ο Δήμος θα χρειαστεί, η Δημοτική Αρχή, η Διοίκηση, οι πολίτες, οι κάτοικοι, ποιοι. Στην προσπάθεια λέτε μετά τόνωση της τοπικής αγοράς του Δήμου Ηλίου. Μα στις ερωτήσεις που σας κάναμε δεν υπήρξε απάντηση. Τόνωση τι σημαίνει. Αν θα υπάρχει περατζάδα από κόσμο, σαφέστατα θα έχει κόσμο. Όπως είχε κόσμο. Και όπως τις συγκεκριμένες ώρες κάποια μαγαζιά στο πεζόδρομο δούλεψαν. Ναι, βεβαίως. Βέβαια δεν ρωτάει κανένας αν οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί πήραν τις υπερορίες και τα λοιπά. Κανένας δεν έχει... Και αν ο Δήμαρχος Αλαμπρατσέτο με τον Υφυπουργό, τότε εγκαινίασαν τις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά. Γιατί αυτό έγινε στη Λευκή περίφημη νύχτα στο Ήλιον. Ο Δούριος Ύπος ήταν στην ουσία για να δουλέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι όποιες πολυεθνικές, όχι αυτές που βρίσκονται στο Ήλιον, αυτές που βρίσκονται παντού. Αλλά η διαφήμιση, αφήστε τις ειρωνίες κύριε Δεύτω. Παρακαλώ, Ο Δούριος Ύπος ήταν η Λευκή Νύχτα στο Ήλιον για να έχουμε τις Κυριακές ανοιχτά. Με χαρτσιλίκι στους εργαζόμενους, με εκβιασμό στους εργαζόμενους, που αυτό φαίνεται ότι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις λουκέτο βάλαν. Η τόνωση στην τοπική αγορά, σαφέστατα και εδώ δεν έχει κανένας ψευδέστηση, ότι η κρίση που υπάρχει δεν έχει δημιουργηθεί από την όποια δημοτική αρχή, δεν έχει δημιουργηθεί. Εδώ όμως υπάρχει χειρισμός και εμπεγμός από τη Δημοτική Αρχή όταν μιλάει για τόνωση της αγοράς. Ξαναλέμε ότι δεν υπάρχει αυτή η ψευδέστηση. Τι θα μπορούσε να κάνει μια Δημοτική Αρχή, το έχουμε ξαναπεί. Μέτρα ανακούφισης. Μειώστε. Τα δημοτικά τέλη. Αυτό δεν το κάνετε, αλλά τι κάνετε. Στείνετε λοιπόν τις όποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα όποια ονόματα... Ενώ θα μπορούσατε να έχετε αξιοποιήσει τον ερασιτεχνικό πολιτισμό, τις ερασιτεχνικές μουσικές ομάδες, θα μπορούσατε να τις έχετε αξιοποιήσει. Αυτό όμως βέβαια, όχι απλώς δεν τις έχετε αξιοποιήσει, τις ξεζουμίσατε, τις έχετε καταπατήσει και εν πάση περιπτώσει δεν έχετε αφήσει, πραγματικά δεν έχετε αφήσει, το όποιο ίχνος αξιοπρέπειας απέναντι σε αυτές τις ερασιτεχνικές ομάδες. Λοιπόν, το εκτός πραγματικότητας... Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Το εκτός πραγματικότητας θα το κρίνουμε. Λοιπόν, εμείς σαφέστατα και καταψηφίζουμε και θα το καταψηφίσαμε είτε αν ήταν ΕΣΠΑ, είτε αν ήταν από δικούς μας πόρους, πόσο μάλλον από δικούς μας πόρους. Και θεωρούμε ότι καμία λευκή νύχτα δεν πρόκειται να φέρει άσπρη μέρα. Ο κύριος Σταματόπουλος. Είναι οξύμορο να συζητάμε πριν από λίγο την επιστολή του κυρίου Αλατά, την οποία αυτή πιστεύουμε φυσικά και όχι οποιοδήποτε άλλο εδώ μέσα, ότι είναι μουσική απλήρωτη στο Ήλιον, άνεργη, δεν τους έχουν δώσει τα λεφτά 14 μήνες τώρα και να συζητάμε
για μία εκδήλωση 8.500 ευρώ στο Μακεδόνα. Πόσο είναι, πάση περιπτώσει, ναι. Αυτό το τεράστιο ποσό, πάση περιπτώσει, στο Μακεδόνα αποτελεί έναν οξύμορο γεγονός, όχι για μας. Για σας οξύμορο γεγονός. Όμως εμείς έχουμε να πούμε τα εξής. Εκφράσαμε σε πολλές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την άποψή μας για τη Λευκή Νύχτα, ότι εσείς παίζετε το ρόλο του λαγού στην κατάργηση της Κυριακής Αργίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά, στην εξυπηρέτηση των μεγάλων καταστημάτων, πολυεθνικών. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε πει για τους εργαζόμενους που έχουν δουλέψει χωρίς ένσημα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούσαν το βράδυ της Λευκής Νύχτας. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε παρακάτω και θα πούμε το εξής. Ταυτόχρονα δε, σε ένα από τα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε πει και είχαμε κάνει συζήτηση για την εταιρεία που αναλαμβάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Μία έρευνα λοιπόν που κάναμε μας οδήγησε στα εξής πρώτα συμπεράσματα. Ένα, η εταιρεία αυτή τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εισπράξει από το Δήμο 500.000 ευρώ για εκδηλώσεις. Η εταιρεία... 500 χιλιάρικα. Θα την πω, δεν θα την πω. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές είναι της εταιρείας της Παπαγεωργίου με τα ονόματα Πολύτροπο, Οάση, Τεχνότροπο. Αν ανατρέξει κάποιος στο site της εταιρείας αυτής, θα δει ότι σχεδόν μοναδικός πελάτης της είναι ο Δήμος Ηλίου. Έχει βέβαια και κάποιους άλλους πελάτες, αλλά όχι στο ύψος των χρημάτων που έχει δώσει το δημοτικό, ο Δήμος ο δικός μας. Μελετώντας την όλη ιστορία, αρχικά λοιπόν να σας πω ότι παρατηρείται και το εξής φαινόμενο. Εν μέσω κρίσης, το συγκρότημα δήθεν που το έχουν μάθει εδώ στο Ήλιον, περισσότερο και από τον Ταλάρα πια από τις πολλές φορές που είχε εμφανιστεί, το 2013 εισέπραξε 2.500 ευρώ για εκδήλωση. 6 μήνες μετά εισέπραξε 5.000 ευρώ για εκδήλωση. Οι ίδιοι συμμετείχαν. Επειδή είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε την έρευνα αυτή, ζητάμε απόψε να μας δοθούν τουλάχιστον τα τιμολόγια πληρωμής του 2014 των εκδηλώσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα το 2014. Αν θέλετε, το λέω επίσημα εδώ, αν θέλετε σας κάνουμε και χαρτί αύριο, δεν νομίζω να είναι το θέμα του χαρτιού. Νομίζω ότι μπορείτε να μας τα δώσετε. Και τέλος, θα κλείσω με την εξής ερώτηση, αν θέλετε μου απαντάτε. Υπάρχει μήπως δημοτικός σύμβουλος ή δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν σχέση μετοχική ή άλλη με τις εταιρείες αυτές? Ευχαριστώ. Ο κύριος Κανελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν είμαστε μηδενιστέ. Το κέρδος που εισέπραξε ο Δήμος από αυτή την εκδήλωση τη Λευκή Νύχτα, τη διαφήμιση που έγινε, είναι πολύ μεγαλύτερη από το κόστος της εκδήλωσης. Τη μεγαλύτερη διαφήμιση την οποία όλη η Ελλάδα, από τηλέφωνα τουλάχιστον που με παίρνανε, έγινε γνωστό το Ήλιον. Ένα το κρατούμενο. Παρακαλώ, άρα, μην λοιπόν, διακόπτετε. Μην είμαστε μικρόψυχοι. Να αναγνωρίζουμε το θετικό. Και μην κάνουμε τώρα κρίσεις έτσι για αντιπολίτευση. Ήτανε μια πάρα πολύ έξυπνη πράξη. Να στο παραδεχτούμε λοιπόν. Και δεν έκλεισαν τα μαγαζά επειδή έγινε η Λευκή Νύχτα. Κύριε Πρόεδρε, στο περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο για το ίδιο θέμα είχαμε δώσει αρνητική ψήφο με την αιτιολογία ότι τέτοια θέματα προεκλογικά καλό είναι να αποφεύγονται. Παρά τα αυτά όμως, για να μην γίνουμε αιτία να στερήσουμε την ψυχαγωγία των δημοτών μας, θα το ψηφίσουμε. Θέτουμε θετική ψήφο. Μάλιστα. Υπάρχουν δευτερολογίες. Ο κύριος Τριανταφύλου. Κύριοι συνάδελφοι, με τον κύριο Γιώργο έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Είναι σωστό αυτό που λέει σε σχέση με το ότι είναι υπέρ γι' αυτό και γι' αυτό. Βεβαίως είναι. Είναι συνεπής στην πολιτική του χώρου του. Ο χώρος του έχει την άποψη και λέει ότι
ο εξυγχρονισμός του συστήματος των μικρομεσαίων με το κλείσιμο των μικρών και τη συγκεντροποίηση του χώρου περνάει μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτή είναι. Μα αυτή είναι η κατάσταση. Μέσα από εκεί το έχουν δηλώσει τα στελέχη του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου κλπ. Και νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, πάμε σε ψηφοφορία. Ποιοι καταψηφίζουν το συγκεκριμένο θέμα? Καταψηφίζει Λαϊκή Συσπήρωση, το Αριστερό Σχήμα Ηλίου και ο κύριος Μπατσής. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι έγκριση πίστοση ποσού 3.000 ευρώ με ΦΠΑ για πνευματικά δικαιώματα για εκδηλώσεις για ΕΠΗ των πρώην νομικού προσώπου ΔΚΕΠΑ Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι? Υπάρχουν ερωτήσεις? Ο κύριος Τριανταφύλλου και η κυρία Τσίτσου. Κυρία Τσίτσου. Ναι. Λέτε, καταρχήν θέλω να μου πείτε πόσο είναι το συνολικό ποσό που αφορά το 2013. Γιατί, αν είδα καλά στο εισηγητικό, μιλάει για τμηματική απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ένα ζήτημα αυτό. Τι διεκδικεί η ΑΕΠΗ δηλαδή από το Δήμο? Για τι εκδηλώσεις μιλάμε? Μιλάμε για τις εκδηλώσεις που έχει αναλάβει αυτή η εταιρεία που συζητάγαμε προηγουμένως? Για εκδηλώσεις που από μόνος του κάνει ο Δήμος? Γιατί πληρώνει ο Δήμος και όχι η εταιρεία? Μας απαντήσατε πριν σε άλλη ερώτηση ότι περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εκτός από τον ήχο. Λέω, είναι τέτοια περίπτωση? Γιατί πληρώνει ο Δήμος εδώ και δεν πληρώνει η εταιρεία που εισπράττει? Ο κύριος Τριανταφύλλου. Οι υποχρεώσεις απέναντι στην ΑΕΠΗ προκύπτουν από ένα έγγραφο που μας έχει στείλει η ΑΕΠΗ. Το έγγραφο αυτό είτε ο Δήμαρχος απουσιάζει από το Συμβούλιο, είτε ο Πρόεδρος θέλει να απουσιάζει, το ζητάμε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει η ΑΕΠΗ στις διεκδικήσεις της, για να τοποθετηθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα. Το ζητάμε να το έχουμε τώρα. Κύριε Δεύτερο, θα απαντήσετε. Ναι. Να πω ότι για όλες τις εκδηλώσεις, τις μουσικές συναυλίες, η ΑΕΠΗ τις ψάχνει στο διαδίκτυο, τις βρίσκει. Από τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο ζήτησε και κατά ένα Δημοτικό Σύμβουλο που από τον κανονισμό δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη διαδικασία. Κύριε συνάδελφε, είμαι εντεταφός. Μην διακόπτετε, κύριε Τριανταφύλλου, όπως ξέρετε. Μη διακόπτεται, λοιπόν, κύριε Τριανταφύλλου. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή ρωτήσατε για το συνολικό ποσό, εμείς είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με την ΑΕΠΗ προκειμένου να κατεβάσουμε το ποσό για την τριετία, είναι γύρω στα 8.000. Η ΑΕΠΗ για κάθε λοιπόν εκδήλωση μουσική που γίνεται, ψάχνοντας το διαδίκτυο, βρίσκει τις εκδηλώσεις των Δήμων και στο τέλος του χρόνου απευθύνεται και του ζητάει ένα αντίτιμο. Εμείς είμαστε σε διαπραγμάτευση λοιπόν μαζί τους για να κατεβάσουμε στο μέγιστο δυνατό ποσό αυτή την απέτηση. Θα σας το δώσουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι εδώ, κύριε συνάδελφε. Αύριο απευθύνεται στην υπηρεσία. Ευχαριστώ. Μα δεν έχουμε βάλει το συνολικό ποσό στο συγκεκριμένο, γιατί σας είπα είμαστε σε διαπραγμάτευση με την ΑΕΠΗ. Τι είπατε? Τοποθετήσεις, θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριε συνάδελφοι? Ο κύριος Τριανταφύλλου. Τι έλεγετε όλες τις εκδηλώσεις? Τις μουσικές εκδηλώσεις, τις μουσικές συναυλίες. Τις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Ηλίου. Κύριε Κουσιανά, έχετε το λόγο. Είπα τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Ηλίου. Είτε τις κάνει ο Δήμος αφεαυτού, είτε τις κάνει μέσω μιας εταιρείας. Όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις ψάχνει... Αφήστε με, σας παρακαλώ. Τις εκδηλώσεις λοιπόν τις ψάχνει η εταιρεία, η ΑΕΠΗ τις βρίσκει και απαιτεί από το Δήμο να τις καταβάλει κάποιο ποσό. Είπα, είμαστε σε διαπραγμάτευση να κατεβάσουμε το ποσό αυτόν. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να σας πούμε το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, θα σας πούμε και το ποσό. Κύριε Κουσιανά, έχετε το λόγο. Λοιπόν, επειδή λίγο πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι περισσότεροι γνωρίζουμε λοιπόν την ΑΕΠΗ. Η ΑΕΠΗ έχει μια πρακτική. Να μου επιτρέψετε την έκφραση του σύγχρονου Νταβατζή. Αυτό είναι η ΑΕΠΗ. Αφήστε τώρα. Στο όνομα λοιπόν των πνευματικών δικαιωμάτων τα εισπράττει ένας Νταβατζής. Αυτό γίνεται μέσω της ΑΕΠΗ. Και εδώ λοιπόν θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να έχουμε καταγγείλει την όποια σύμβαση για την ΑΕΠΗ. Λοιπόν, όποιος έχει κάνει... όποιος έχει κάνει ή γνωρίζει... ότι είναι η ΑΕΠΗ,
μπορεί να έχει λοιπόν μια άποψη. Εμείς το λέμε με την ευθύνη αυτών που λέμε και βεβαίως καταψηφίζουμε το εισηγητικό. Ο κύριος Τριανταφύλου. Γενικώς τα δικαιώματα των δημιουργών οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε ως μια γενική τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται μία απέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι υποδιαπραγμάτευση είτε όχι, έχουμε την απέτηση, αυτή την απέτηση να την έχουμε στο χέρι για να γνωρίζουμε τι απαιτούν ποιοι και γιατί. Το τρίτο σημείο. Εμείς αναθέτουμε σε κάποιον εκδηλώσεις, ο οποίος πληρώνεται για αυτές τις εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις που του αναθέτουμε είναι το σύνολο των εξόδων που πρέπει να κάνει να φέρει σε άρτια μορφή την εκδήλωση σε πέρας. Εκεί είναι και τα ηχητικά, εκεί είναι και τα φωτιστικά εφέ, εκεί είναι και τα δικαιώματα των δημιουργών. Τώρα πώς εσείς έρχεστε και παίρνετε μία απόφαση να γίνουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις με συγκεκριμένο κόστος, αλλά στη συνέχεια από άλλα κονδύλια έρχεστε και επιβαρύνετε τον προϋπολογισμό, είναι μία άλλη υπόθεση η οποία θέλει έρευνα και κατά την άποψή μας και καταγγελία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχεστε και φέρνετε τρία κομμάτια και λέτε ένα είναι οι καλλιτέχνες, ένα είναι ηχητικά, φωτεινητικά κλπ. Και ένα είναι ΑΕΠ. Από πού βγαίνει αυτός ο διαχωρισμός? Είναι ένα αντικείμενο και δεν μπορείτε να το διασπάτε. Απλά το διασπάτε για να μεγαλώσει η πίτα των εταιριών που παίρνουν τα προγράμματα και γιατί όχι και οι δυνατότητές της να αναδιανέμει. Μάλιστα, ύστερα από τις τοποθετήσεις. Ο κύριος Δεύτος. Θέλω να πω στον συνάδελφο ότι εμείς, σαν Δήμος, έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό για τα ηχητικά. Τα έχει πάρει μια συγκεκριμένη εταιρεία, δίνοντας μια τιμή με έκπτωση 40%. Αν τα ηχητικά τα δίναμε στην εταιρεία η οποία έχει την εκδήλωση, θα ήταν πολλαπλάσιο το κόστος, κύριε συνάδελφε. Θα ήταν πολλαπλάσιο το κόστος, κύριε συνάδελφε. Είναι μέσα στην υποχρέωσή της, στη σύμβασή της. Άλλο ότι πάνω πριν το δίνεται αυτό. Αν ζητούσαμε να μας καλύψει και ηχητικά, θα ήταν πολλαπλάσιο το κόστος των ηχητικών. Δεν είναι κατανοητό αυτό? Μάλιστα. Ύστερα από τις τοποθετήσεις, ποιοι καταψηφίζουν το συγκεκριμένο θέμα? Καταψηφίζει η Λαϊκή Συσπήρωση και το Αριστερό Σχήμα Ηλίου. Πάμε στο 11. Έγκριση πίστωσης και διάθεση ποσού 2.952 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ενοικίας περιπτέρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφε, υπάρχουν ερωτήσεις? Η κυρία Τσίτσου, ερώτηση. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πριν κανένα δυο δημοτικά συμβούλια είχαμε ψηφίσει ένα αντίστοιχο θέμα με προϋπολογισμό 9.600. Για ενοικίαση περιπτέρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Είναι αφαιρείται από το 9.600 το 2.952 ή είναι πρόσθετο? Και εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έρχονται τα θέματα, γενικά ενοικίαση, πώς το λένε, περιπτέρων, τραπεζοκαθισμάτων ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να αναφερόμαστε πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά, είναι ένα πρόβλημα να μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος. Για πείτε μας τι πρόκειται. Ο κύριος Ζεύτος. Αυτό θα καλύψει τα ήλια, θα καλύψει λευκή νύχτα, θα καλύψει εκθέσεις που κάνουμε όπως αυτή που έχουμε έξω, την έκθεση βιβλίου. Και είναι και μια πρόβλεψη, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο θα ξανασυνεδριάσει την πρώτη, η νέα διοίκηση μάλλον θα αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου. Επομένως μπορεί να προκύψουν κάποιες ανάγκες και βάζουμε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Μάλιστα. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Τριανταφύλου. Παρακαλώ. Ο κύριος Τριανταφύλου. Διευκρινίστε μας τι ήταν το 9.600 που ψηφίσαμε πριν δύο δημοτικά συμβούλια. Απάντησε, κύριε. Πάλι για τραπεζοκαθίσματα και περίπτερα και δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τριανταφύλου. Παρακαλώ λίγο ησυχία, κύριε συνάδελφε, να ακούγονται οι συνάδελφοι. Στον αρχικό προϋπολογισμό που μας έχετε δώσει, δεν υπάρχει κονδύλιο με τον συγκεκριμένο κωδικό που αναφέρεται εδώ.
Προσπάθησα να βρω στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εάν έχουμε εγγράψει και έχουμε προβλέψει αυτόν τον κωδικό, δεν τον βρήκα. Σε προηγούμενο συμβούλιο φαίνεται ένα έργο με τον ίδιο τίτλο, 9.000 ευρώ για την ενοικίαση, στον ίδιο κωδικό αριθμό, για την ενοικίαση των αντίστοιχων 9.600 για την κάλυψη των αναγκών έτους 2014. Έρχεστε μετά από ένα μήνα και κάτι και πάλι στον ίδιο κωδικό λέτε ότι είναι εγγεγραμμένη πίστοση 2.952. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο σημείο του προϋπολογισμού υπάρχουν αυτός ο κωδικός με αρχική εγγραφή 9.000 τόσο και με σημερινή εγγραφή 2.952. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση υπάρχει? Όχι. Η αντιδήμαρχος θα απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την ερώτηση που κάνατε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν τη Όχι, θα σας απαντήσει, δεν αποσύρετε, θα σας απαντήσει. Αυτή είναι η έγκριση πίστοσης. Θα σας απαντήσει για το συγκεκριμένο που λέτε με την προηγούμενη αναμόρφωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα για την έγκριση πίστοσης και διάθεση ποσού, ποιοι ψηφίζουν υπέρ, ποιοι καταψηφίζουν, καταψηφίζει, απέχει η λαϊκή συσπήρωση, το αριστερό σχήμα, απέχει ή καταψηφίζει. Στο βάθμο, απαντήστε κύριε συνάδελφε, απέχετε. Ωραία, πάμε στο 12. Πρόσληψη. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα αθλητισμού για όλους, πάγο 2014-2015. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι. Πρόκειται για 30 γυμναστές. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ο κύριος Χρόνης και η κυρία Ζορμπά. Η κυρία Ζορμπά, λόγω του τίμιου. Λοιπόν, διαβάζοντας και το σχετικό νόμο, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλουμε να μάθουμε, αφού χρηματοδοτείται, γιατί 100% ανταποδοτικότητα. Μάλιστα. Ο κύριος Δεύτος απαντάει. Α, όχι. Η κυρία Βομπυράκη. Σε μένα. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν. Καταρχήν μιλάμε για προγραμματισμό προσλήψεων 14-15 για γυμναστές, όπου το 50% είναι επιδοτούμενη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το 50% είναι ανταποδοτική. Μάλιστα. Το 50% είναι... Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται το σύνολο του υπολείπου των άλλων. Τι λέτε, για να διευκρινίσετε το παρακαλώ. Το συγκεκριτικό είναι 100% με την μορφή του από τους ωφελούμενους από τη λειτουργία του αντίστοιχου τμήματος. Λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ. 8 μηνών. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς το έχουν διατυπώσει. Σημασία έχει ότι οι μισοί καλύπτονται. Οι μισοί καλύπτονται από ανταποδοτικά, οι μισοί γυμναστές. Και οι άλλοι μισοί γυμναστές καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λοιπόν, ύστερα από την εξήγηση που έδωσε ο κύριος Δήμαρχος. Α, είναι και ο κύριος Χρόνης να κάνει ερώτηση. Κάθε χρόνο ο Δήμος Ηλίου διοργανώνει σχολικούς αγώνες σε διάφορα αγωνίσματα όπως το ποδόσφαιρο, την καλαθόσφαιρα, την ποδοσφαίριση με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, τα παιδιά αθλούνται, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα της τάξης. Μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ενημέρωση των σχολείων αν θα γίνουν αυτοί οι αγώνες. Οι προσλήψεις αυτές των γυμναστών για τις οποίες μιλάμε θα παίξουν ρόλο στο να πραγματοποιηθούν οι φετινοί σχολικοί αγώνες? Επίσης, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει οι σχολικοί αγώνες Στίβου? Είναι οικονομικοί οι λόγοι ή υπάρχουν άλλες αιτίες? Και επίσης, τι δυνατότητες υπάρχουν, κύριε Δεύτο, να προσθεθούν και άλλα αγωνίσματα, όπως η επιτραπέζια, τη σφαίριση και το σκάκι? Προτείνω να έρθει σε επαφή η Δημοτική Αρχή με τους συλλόγους διδασκόντων και τους συλλόγους γονέων για τα συγκεκριμένα αγωνίσματα και να διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν.
Λοιπόν, θα πάμε σε ψήφιση, γιατί τα σχολικά πρωταθλήματα θα γίνουν κανονικά, αν υπάρχουν τοποθετήσεις. Ο κύριος Τριανταφύλου και η κυρία Ζορμπά. Όχι. Η κυρία Ζορμπά. Α, δεν θέλετε να τοποθετηθείτε. Καλά το. Λοιπόν, εδώ εμείς ξεκάθαρα βλέπουμε, και αυτό καταλαβαίνουμε, για την υλοποίηση όλων των ανωτέρων προγραμμάτων και δράσεων, ετούμαστε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα, προερχόμενα κατά 100% υπό τη μορφή αντιτίμου, από τους ωφελούμενους, από τη λειτουργία των αντίστοιχων τμήματων, ως εξής. Βέβαια, από κάτω εσείς δεν βάζετε τα τμήματα, αλλά λέτε ότι εμείς ζητάμε 30, να καλύψουμε 30 θέσεις. Ακόμα και να είναι επιδοτούμενο από το Υπουργείο κατά 50%, εμείς θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι αθλητισμός για όλους. Δρομολογείται αυτό που λέμε ότι οτιδήποτε κοινωνικό εν τέλει οι δημότες θα το πληρώνουν από την τσέπη τους. Είναι αθλητισμός για αυτούς που έστω λίγα χρήματα έχουν στην τσέπη και θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν οι ίδιοι. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα από προσχολική ηλικία μέχρι καπή. Άρα λοιπόν προωθείται μέσω των Δήμων, εμείς θεωρούμε, η διάλυση κανονικότατα κοινωνικών παροχών και όχι μόνο αυτό, ανακυκλώνεται η ανεργία με το ότι παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο καθηγητές, γυμναστές και βέβαια διαλύουμε στην κυριολεξία τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Βέβαια είναι και εύλογο γιατί τώρα παίρνουμε αυτούς, ανάγκες είχαμε και το γνωρίζαμε. Εμείς θεωρούμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι για όλους. Εδώ γράφονται και ωραία λόγια, αλλά επί της ουσίας όμως δεν είναι έτσι. Θα πληρώνουν για να έχουν από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Υπάρχουν δευτερολογίες. Ο κύριος Κουτσιανάς και ο κύριος Τριανταφύλου. Α, συγγνώμη κύριε Σάνα, νόμιζα ότι παραχωρήσατε τη θέση σας στην κυρία Ζορμπά. Ωραία. Να πάμε απευθείας στις δευτερολογίες, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ωραία. Ο κύριος Κουτσιανάς. Βέβαια, πέρα από το ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στον τρόπο που διατυπώνουμε γραπτά την εισήγηση. Γιατί η εισήγηση μιλάει για 100% υπό τη μορφή αντιτίμου, ο Δήμαρχος μιλάει για 50-50. Ένα αυτό. Βέβαια, είτε 50-50 ήτανε, είτε 100% κι αν ήτανε, εμείς έχουμε μια πολύ σαφέστατη και ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο εργαζόμενος έγινε απασχολήσιμος και ο απασχολήσιμος γίνεται ωφελούμενος. Και εδώ υπάρχει ένας χειρισμός και ένας εμπεγμός και ολόκληρη η ιστορία της ανεργίας ανακυκλώνεται. Εσείς ως Δημοτική Αρχή το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων μέσα σε 16 θέματα στα ημερησίας διάταξης έχετε εισηγήστε σε ένα θέμα ωφελούμενος υπό τη μορφή αντιτίμου, πλήρη ανταποδοτικότητα και ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού για τα 8 καπή. Με την ίδια λογική, την κατακαιρματισμένη λογική στον τομέα του πολιτισμού, με την ίδια λογική, την κατακαιρματισμένη λογική, προωθείται και υλοποιείται και αναπαράγεται την όποια λογική. Ο τρόπος, επομένως, της αντιμετώπισης που έχετε μας βρίσκει απολύτως και εκ διαμέτρου αντίθετους και γι' αυτό ακριβώς εμείς θα το καταψηφίσουμε. Ο κύριος Τριανταφύλου, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Κύριε Δεύτω, παρακαλώ. Λίγο κύριε ησυχία. Συνάδελφε, η διατύπωση της υπηρεσίας που αναφέρει ότι το προσωπικό αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα κατά 100% από τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, δεν είναι λάθος, είναι σε πλήρη αρμονία με τον νόμο. Διαβάζουμε το άρθρο 14, παράγραφος Γ, που λέει ότι η οικονομική υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά στο έγγραφό της ότι το σύνολο
100% της δαπάνης των προγραμμάτων αθλητισμού για όλους και αναπτυξιακού αθλητισμού θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από ύπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ. Άρα από τη στιγμή που δεν έχετε δωρεές, δεν έχετε χορηγίες, δεν έχετε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το σύνολο θα πηγαίνει στους ωφελούμενους κατ' ισομοιρία. Συνεχίζει ο νόμος και λέει η απασχόληση των ΠΦΑ κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη. Δηλαδή οι 30 αυτοί που θα απασχοληθούν 8 μήνες ή 16 μήνες, ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θα μετράει ως υπηρεσία σε δήμο, σε δημόσιο, για να μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν εν ευθέτω χρόνο σε βαθμολογική ή σε μισθολογική εξέλιξη. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε δύο πράγματα. Μία είναι ότι το προϊόν μετακυλίεται στον ωφελούμενο, άρα εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, και το δεύτερο είναι ότι ο εργαζόμενος πάβει να έχει τα δικαιώματά του, δηλαδή ο χρόνος απασχόλησής του να μετράει στις τριετίες του, στη βαθμολογική του εξέλιξη, στη μισθολογική. Διότι έτσι το θέλει ο νομοθέτης και έτσι το εφαρμόζει ο Δήμος. Αυτά τα δύο πράγματα της εμπορευματοποίησης και της απόρριψης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην εργασία τους, μισθολογική, βαθμολογική εξέλιξη, εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Ο κύριος Ζωμάρης έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φορά ότι δεν είμαστε υπέρ αυτών των μορφών απασχόλησης ή στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου μας. Κοιτάξτε να σας πω. Εντάξει, εσείς εύκολα αναρωτιέστε και σηκώνετε τους ώμους, αλλά είστε αντιπολίτευση. Δεν σας ενδιαφέρει αν λειτουργήσει ή δεν λειτουργήσει ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα καπί, το ένα το άλλο. Εμείς όμως δεν έχουμε... Παρακαλώ, αφιλωθεί. Παρακαλώ. Μην ανησυχείτε, ακούστε το. Εγώ γιατί σας ακούω προσεκτικά και με πολύ πολύ σεβασμό σας πληροφορώ. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο να καταργήσουμε κάτι ή να το λειτουργήσουμε εναρμονισμένοι με αυτό που μας λένε, και όταν μπορεί να το σηκώσει σε ένα βαθμό ο πολίτης, επιλέγουμε λοιπόν να δώσουμε τη μάχη λειτουργώντας ένα τομέα και παράλληλα να παλεύουμε. Δεν προτιμούμε να κλείσουμε ένα τομέα και να παλεύουμε, όπως σας έλεγα και πριν για τα καπί. Απ' την άλλη, κοιτάξτε λιγάκι κι εσείς, σκεφτείτε μας, εμάς στη διοίκηση, γιατί έχουμε παροχές στα καπί, μας φωνάζουν οι από εδώ. Έχουμε μετά, μας φωνάζουν οι από εκεί. Λοιπόν, για καθίστε. Ήμαρτον. Παρακαλώ. Ήμαρτον. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά, κυρία, να αγωνιστείτε να γίνετε δημοτική σύμβουλος, να σας έχουμε στην επόμενη εδώ πέρα. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε. Για αυτό που λέγαμε πριν, για τα ανταποδοτικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφοι, όποιος θέλει να συνομιλήσει, να περάσει εκτός αίθουσας, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Για τα ανταποδοτικά, λοιπόν, έχω να σας πω το εξής, επειδή στο διάστημα αυτό, για πολύ λίγο, ενώ παρακολουθούσα τις τοποθετήσεις σας, μίλησα με την υπηρεσία και μου είπε το εξής. Επισημαίνει το Υπουργείο, γράψτε το έτσι για να το εγκρίνουμε. Πράγματι, επιχορηγούνται οι μισοί γυμναστές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το άλλο μισό το καλύπτουμε από ανταποδοτικά. Αλλά λέει το Υπουργείο, γράψτε το έτσι για να... Και δίνουμε τόπο στην οργή, λοιπόν, και το γράφουμε έτσι, προκειμένου να πάρουμε την έγκριση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφοι. Ύστερα από αυτά, λοιπόν, ύστερα από αυτά, παρακαλώ πολύ
να δώσετε την έγκρισή σας στο συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να στελεχώσουμε τα αθλητικά μας τμήματα, γιατί είναι σημαντικός ο αθλητισμός για τα παιδιά μας. Ξέρετε ότι τα τραβάμε από άλλες βλαπτικές δραστηριότητες και δίνουμε τα πάντα για να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, ύστερα από τις τοποθετήσεις, ποιοι ψηφίζουν υπέρ, ποιοι καταψηφίζουν. Καταψηφίζει το αριστερό σχήμα Ηλίου και λαϊκή συσπήρωση. Πάμε στα εκτός ημερησίας. Στο πρώτο θέμα είναι λήψη απόφασης για τη δεύτερη παράταση της οριζόμενης υπό τη συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία συντήρησης καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου. Λοιπόν, έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή υπαλλήλων των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου στο Διεθνές Συνέδριο της ΠΑΣΒΙΝ που θα διεξαχθεί 4, 5 και 6 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Ερωτήσεις. Τοποθέτηση. Ερώτηση, κυρία Ζορμπά. Θέλω να ρωτήσω. Εμείς δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή, γιατί από ό,τι διαβάζω στο site της συγκεκριμένης οργάνωσης, του συνδέσμου, λέει ότι οι θέσεις ήδη έχουν καλυφθεί και ότι επιλαχών θα είναι από εδώ και πέρα η σειρά προτεραιότητα, θα πηγαίνει με σειρά προτεραιότητας. Αυτό το γνωρίζετε? Ή μήπως έχετε δηλώσει ήδη εσείς τις θέσεις και εμείς παίρνουμε τώρα την απόφαση? Θα απαντήσει η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Μιλιώνη. Έχει γίνει κράτηση των θέσεων και μετά τη λήψη απόφασης οριστικοποιείται. Δεν είμαστε βέβαιο. Ποτέ σίγουροι για τίποτα. Κράτηση είναι, δεν είναι κάτι... Απλά δεν υπάρχει ευελιξία του νομικού προσώπου όπως υπήρχε πριν. Έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί προέκυψε τώρα. Τώρα το φέρανε. Δεν ήταν, όταν φτιάχτηκε η ημερήσια διάταξη την Πέμπτη, δεν υπήρχε ως θέμα. Λοιπόν, τοποθέτηση έχει η κυρία Βλάχου. Βλέποντας το θέμα του συνεδρίου, επενδύοντας την προσχολική αγωγή σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά και τα θέματα που καλείται να επεξεργαστεί, όπως την ένταξη του υπολογιστή στο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού, μαθηματική δραστηριότητα στην προσχολική εκπαίδευση, προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών ως επένδυση στην προσχολική αγωγή, αξιοποιώντας όλα αυτά είναι που θα επεξεργαστεί αυτό το συνέδριο. Βαθιά αντιδραστικά παιδαγωγικά είναι όλα τα παραπάνω που εξελίσσονται σήμερα από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέες κατευθύνσεις για τα νήπια έχουν στόχο να κάψουν τα μυαλά των παιδιών από νωρίς. Κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται από την νηπιακή του ηλικία στις δεξιότητες που οφείλει να έχει κατακτήσει στην ενήλικη ζωή του. Γραφεία, ανάγνωση, αρρύθμιση, ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λένε οι κατευθύνσεις τους. Ο χρόνος είναι χρήμα, κραυγάζει η παιδαγωγική τους. Στο σημερινό παιδί προετοιμάζουν τον αυριανό ισοπεδωμένο εργάτη που θεωρεί την περιπλάνηση μεταξύ ανεργίας και υποαπασχόλησης ως νομοτέλεια της κοινωνίας, που σκέφτεται όσο απαιτεί το αφεντικό. Στόχος τους δεν είναι η αγωγή της και η ολόπλευρη ανάπτυξη νοητική, σωματική, κοινωνική του παιδιού. Στόχος του είναι η βίαιη σχολιοποίηση. Έχει πάψει να είναι το παιδί η καθοδηγούσα δράση για την ανάπτυξή του και έχουν πάρει τη θέση του οι μαθησιακές δεξιότητες. Είναι αλήθεια ότι το παιδί... Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ. Το αναλυτικό πρόγραμμα, κύριε Καλογερόπουλε, που όφεται να προσέλεγε για την παράταξή σας, Βλάχου, συμμετέχει κύριε Κανελόπουλε, σας παρακαλώ στους δρεφοδιακούς σταθμούς. Είναι αλήθεια ότι το παιδί μπορεί να εκπαιδεύεται γρήγορα και σε πολλά, αλλά με ποιες συνέπειες? Το θέμα είναι τι βοηθά το παιδί να αναπτύσσεται ολόπλευρα νοητικά, ψυχικά, κοινωνικά. Η παιδαγωγική πράξη πρέπει να δομεί την αγωγή και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, να βασίζεται σε αυτό που προάγει την ανάπτυξή του, που σε αυτή την ηλικία είναι το παιχνίδι.
σε ποια νοητική ή κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού βοηθάει η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον νηπιαγωγείο ή τα στοιχεία πιθανοτήτων στα μαθηματικά. Ποιους νόμους ψυχοσωματικής ορίμανσης του παιδιού σέβεται η πρώιμη εκπαίδευση στη γραφή και στην ανάγνωση. Για τους βρεθονηπιαγωγούς σημαίνει ήδη ένα κυνήγι εντατικοποίηση της δουλειάς του με επικίνδυνα αποτελέσματα για τον ίδιο τον ψυχισμό των παιδιών. Ορατός είναι ο κίνδυνος αύξησης του ωραρίου των παιδαγωγών, ανάλογα με τις ώρες εργασίας των γονιών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να φορτώσει στις πλάτες τους τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Η εργασιακή περιπλάνηση, τη βλέπουμε βέβαια στο Δήμο μας πάρα πολύ καλά, η κινητικότητα, η διαθεσιμότητα, η αξιολόγηση, η κατάργηση οργανικών θέσεων, οι απολύσεις αφορούν και τους βρεθονηπιαγωγούς. Το είδαμε και στο Δήμο μας με ελαστικές σχέσεις εργασίας, δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα, μέσω ΑΕΔΕ και ΟΣΠΑ, ΕΣΠΑ, κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεθονηπιαγωγών, αντί να οργανώνει συνέδρια που προωθούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που αντιμετωπίζουν αυτές τις υπηρεσίες ως εργαλείο για την αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών και οδηγεί στη χαμηλή ποιότητα της προσχολικής αγωγής, κατά την άποψή μας έπρεπε να οργανώνει τον αγώνα για τη δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών και υποδομών προσχολικής αγωγής με το κατάλληλο πρόγραμμα για όλα τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Οι δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα δικαίωμα των ίδιων των παιδιών. Είναι απαραίτητες για τη σωστή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Γι' αυτό πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότησή τους, η κατάλληλη λογοτεχνική υποδομή, η στελέχωσή τους με επιστημονικό, προσωπικό και βοηθητικό. Ας κρατήσουμε εδώ ότι ακόμα στην Ελλάδα έχουμε πανεπιστημιακού επίπεδου παιδαγωγούς. Και ο Δήμος, αντί να στέλνει τους υπαλλήλους τους σε τέτοια συνέδρια, θα μπορούσε να φροντίζει την επωμόφρωση των παιδαγωγών για τα νέα δεδομένα στην παιδαγωγική. Οι βρεθονηπιαγωγοί δεν έχουν καμιά επιμόρφωση από όταν πέρασαν οι βρεθονηπιακοί σταθμοί στην ευθύνη των Δήμων. Αλλά ακόμη, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί η άνεργη μάνα ή ανασφάλιστη να αποκλείεται και από αυτή τη δυνατότητα της αίτησης, αφού στους παιδικούς σταθμούς τους λειτουργείτε όχι με βάση τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, αλλά με βάση τη βεβαίωση εργασίας και το ένσημο. Δεν μπορεί η οικογένεια του μικρέμπορου, του βιοτέχνη, να αποκλείεται γιατί η γυναίκα δυνατή να αποδείξει ότι βοηθά να κρατηθεί το μαγαζί που το τσακίζει η αναδουλειά και η κρίση. Ολοκληρώστε, η μετανάστρια μάνα να βρίσκει την πόρτα κλειστή αφού την τρώει πρώτα η μαύρη εργασία και ανεργία. Δεν μπορεί η νεαρή μάνα που έχει ακόμα ένα μεροκάματο να διαγωνιστεί για μια θέση για το παιδί της με βάση το περσινό εισόδημα της οικογένειας που σήμερα δεν υπάρχει και αν τελικά τα καταφέρει να επιβαρυνθεί και μετατροφία στους παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, ύστερα από τοποθέτηση της κυρίας Βλάχου, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίς... Αυτό κατάλαβες. Ρωτάω, έχω το δικαίωμα να ρωτήσω. Κατά. Καταψηφίς λαϊκή συσπήρωση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Α, θέλει ο κύριος Δήμαρχος τον λόγο. Λοιπόν, μόλις τώρα πληροφορήθηκα ότι έξω από στο μανδρότυχο του Δημαρχείου έχουν γεμίσει με αφίσες κουκουέ και το καταγγέλλω αυτό. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο εντελώς και νομίζετε δεν θα τις πειράξουμε να δούμε τι νομίζετε ότι θα κάνετε. Τι νομίζετε ότι θα κάνετε. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η εισήγηση για τη μερική αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Οικονομικού έτους 2014. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το επόμενο θέμα εκτός ημερήσιας είναι η λήψη απόφασης για τη χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας εξέλιξης εργασίας συντήρησης καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης. Έχει ζητηθεί παράταση τριών μηνών ως τις 28 του 2014. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το επόμενο είναι παράταση της οριζόμενης υπό τις συμβάσεις ως προθεσμίες για τις εργασίες έκδοσης ιστορικού λευκώματος για την πόλη του Ηλίου. Εδώ... πόσο είναι η παράταση? Πόσο είναι η παράταση που έχει συζητηθεί, κυρία Αντιδημαρχία? Μέχρι το τέλος του χρόνου. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα.
Στο επόμενο είναι η λήψη απόφαση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλίου Ήλιον Κοινωνική Συνεργασία Κινσέπ για μερική υλοποίησή της. Ανέφερε η Αντιδήμαρχος στην αρχή για ποιον λόγο γίνεται. Ομόφαν, κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζει το αριστερό σχήμα Ηλίου και η Λαϊκή Συσπήρωση. Λοιπόν, το επόμενο είναι έγκριση πίστοση και διάθεση ποσού 2.200 ευρώ και τεχνικές προδιαγραφές, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα? Δεν το έχετε δει? Δεν το έχεις αποστείλει? Έχει αποσταλεί, λέει, το γραφείο Προέδρου το έχει αποστείλει. Παρακαλώ, ήταν εκτός ημερησίας. Να αμφισβητούμε ότι έχει αποσταλεί. Αν έχει αποσταλεί πριν από 3 ώρες από τη συνεδρίαση, είναι αδύνατο να το δούμε και να έχουμε προετοιμαστεί. Αυτό... Λοιπόν. Αφορά παράσταση στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου. Αυτή είναι η ουσία. Θέλετε να το ψηφίσετε? Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Ποιοι καταψηφίζουν? Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Και πάμε και στο ψήφισμα, το οποίο το έχετε επεξεργαστεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Παρακαλώ τον κύριο Χαραλαμπόπουλο να διαβάσει το ψήφισμα. Μισό λεπτό, Πρόεδρε. Έχουν γίνει κάποιες παρατηρήσεις εδώ από κάποιους συναδέλφους, όπου παρατηρώ ότι αναφέρονται μέσα στο ψήφισμα. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι ο χώρος του νοσοκομείου να περιορίζεται αποκλειστικά για χρήση του νοσοκομείου, το αναφέρει. Όταν λέμε διεκδικούμε την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου, είναι αυτονόητο ότι το αναφέρει το ψήφισμα. Το δεύτερο, θα πούμε τα ίδια πράγματα. Για το χώρο ότι δεν συμφωνούμε να γίνει στρατόπεδο συγκέντρωση μεταναστών, ήδη αναφέρεται. Δηλαδή, οι επισημάνσεις που έγιναν. Μισό λεπτάκι, να ενημερώσω το σώμα. Οι επισημάνσεις που έχετε κάνει εδώ ήδη αναφέρονται στο ψήφισμα, στο κείμενο. Λοιπόν, το διαβάζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στο σχέδιο της κυβέρνησης είτε για τη δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών, είτε για τη δημιουργία της λεγόμενης ανοιχτής δομής φιλοξενίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μεταναστών στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα. Η δημιουργία ενός χώρου κράτησης ανηλίκων μεταναστών και νεαρών μητέρων, όποιος εφηβισμός και αν χρησιμοποιείται για την ονομασία του, προσβάλλει τις ανθρωπιστικές ευαισθησίες και τις δημοκρατικές παραδόσεις των συμπολιτών μας. Παράλληλα, είναι προφανής η προσπάθεια υποβάθμισης ποιότητας της ζωής της Δυτικής Αθήνας, εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια του Υπουργείου. Τα απαράδεκτα αυτά σχέδια προωθούνται από τον Αύγουστο του 2013, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση των Δήμων. Όλοι μαζί θα παρεμποδίσουμε τη συνέχιση αυτών των απαράδεκτων ενεργειών, συνεχίζοντας να διεκδικούμε την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας Αγία Βαρβάρα και του Κέντρου Χρόνιων Παθήσεων ΚΑΧ των Χατσενικών. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, όπως διαβάστηκε το κείμενο, ομόφωνα, λύει τη συνεδρίαση. Καλό βράδυ.